Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσε εμήν και καθάρισε εμάς από πάση χειγίδος και σώσε τα καθέτα του κάθε ημών. Αμήν. Καθίστε. Τι φωτογραφίσεις, Βασίλη, τώρα αφού δεν έχουμε όλο μέλια τώρα. Λοιπόν, πρέπει τρεις και ο κούκος είμαστε. Δεν πειράζει, μην σκάσει. Γιατί... επαναλαμβάνω ότι ο Χριστός όταν παράγγειλε στους μαθητάς του να πάνε για να ετοιμάσουν το χώρο όπου θα τελούσε το Πάσχα και θα συνέτρωγε μαζί με τους μαθητάς του, ετέλεσε δύο Πάσχα μαζί. Ένα, επαναλαμβάνω, το Ιουδαϊκό που όριζε ο Μωσαϊκός νόμος, τη σφαγή του άμνου που είχε δοθεί εντολή λίγο πριν γίνει έξοδος από την Αίγυπτο να σφαχθεί αμνός και να φάγουν από το αρνί εκείνο και να λείψουν και τις πόρτες και μετά να γίνει η έξοδος από την σκλαβιά της Αιγύπτου. Ετέλεσε λοιπόν εκείνο το Πάσχα, αλλά και το Πάσχα της δικής του προσφοράς και θυσίας. Το βράδυ εκείνο στο σπίτι του μυστικού δείπνου, όπως το ονομάζουμε, ήταν η πρώτη φορά που ιερούργησε ο Μέγας Αρχιερέας, ο Ιησούς Χριστός. Μα ως άνθρωπος και η τελευταία. Επαναλαμβάνω, ήταν η πρώτη φορά που ετέλεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτός ήταν ο ιερουργός. Τώρα, εκκλησίασμα, ήσαν οι 12 μαθητές. Χωρίς να εξαιρεθεί από το Πάσχα εκείνο, το Μέγα Πάσχα που το γιορτάζει σε κάθε Θεία Λειτουργία Εκκλησία, χωρίς να εξαιρεθεί και ο προδότης, ο Ιούδας. Θυμόμαστε, έρχεται στο μυαλό μας η εικόνα εκείνη του Κυρίου μετά των μαθητών, λίγο προτού μεταβούν οι μαθητές να ετοιμάσουν, υπάγεται προς τον Δίνα, πηγαίνετε στον Τάδε, λέει η Αγία Γραφή, και είπατε πού ετοιμάσαμε το Πάσχα, λέει ο Κύριος. Πού θα το ετοιμάσουμε το Πάσχα. Δεν αναφέρει γραφή όνομα. Δεν πηγαίνει στον Τάδε. Το είχε 26 και το πράγμα. Εγώ όχι, για να με ειλικρινήσω. Δεν του είπε πηγαίνει στο Κύριο Τάδε, αλλά στον Δίνα. Άνοιξε ένα βιβλίο τώρα πριν έρθω εδώ πέρα και λέει δεν ήθελε ο Κύριος να αποκαλύψει το όνομά του
μήπως πρώτου δείπνου ο Ιούδας κάνει την προδοσία. Το αντιλαμβάνεστε. Άμα τους έλεγε στον τάδε, τι ήξερε και το όνομα, θα πήγαινε αυτομάτως ο Ιούδας στους γραμματείς Φαρισαίους, θα έλεγε είναι μέσα, πηγαίνει εκεί πέρα, τελεί. Είναι σύναξη με του Μανετάστου, πιάσα τώρα. Πρώτης ώρας δεν έπρεπε ο Ιούδας να γνωρίζει τις κινήσεις του Κυρίου. Γι' αυτό λοιπόν τους είπε, πηγαίνετε προς τον Δίνα, τον Τάδε και πέστε του, πού, λέγει ο Κύριος, πού θα του ετοιμάσουμε το Πάσχα. Εκεί λοιπόν ο Κύριος γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είχε, έκανε την πρώτη, την ολόπρωτη Θεία Λειτουργία. Ο ίδιος δηλαδή ο Κύριος που ήταν ο αμνός και είναι ο αμνός που έρει την αμαρτία όλου του κόσμου ετέλεσε το πρώτο Πάσχα, το χριστιανικό. Επαναλαμβάνω, και λίγο προηγουμένως ετέλεσε το Ιουδαϊκό Πάσχα. Οι τρεις Ευαγγελίστες και ο Απόστολος Παύλος, και εννοώ τρεις Ευαγγελιστές, εννοώ εκτός του Ιωάννου, τους άλλους τρεις, Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά, μας εκθέτουν, μας δίνουν περιγραφή της πρώτης Θείας Λειτουργίας. Να τη δούμε την περιγραφή που μας δίνουν οι τρεις Ευαγγελιστές. Πήρε, λέει ο Κύριος, στα χέρια τον άρτο, τον ευλόγησε τον έκανε κομμάτια προηγουμένως, τον ευλόγησε και το διαβάζω όπως είναι και το γνωρίζουμε πολύ καλά τα λόγια δηλαδή, λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών διδόμενο. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση. Αυτό θα το κάνετε εις την εμήν ανάμνηση για να φέρνετε στο μυαλό σας αυτή τη σκηνή που γίνεται τώρα εδώ. Αυτό που βλέπετε δηλαδή θα το έχετε στη μνήμη σας κάθε φορά που θα κάνετε αυτό που βλέπετε τώρα μπροστά σας. Κάνει την παράδοση του μυστηρίου στους μυσταγωγουμένους μαθητάς του. Μυσταγωγούσε, τους έβαζε μέσα στο μυστήριο ο Κύριος την ώρα εκείνη τους μαθητάς. Και λαβών το ποτήριον, ευχαριστή σας, έδωκε αυτής λέγον. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο γαρεστεί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Καινούρια Διαθήκη, παλιάτε του Μωυσή, ο αμνός ο παλιός, καινούριος αμνός τώρα. Το περί πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών, τούτο πείετε, τούτο πείτε, ο Σάκης αν πίνετε, εις την εμήν ανάμνηση. Και αυτό πάλι να το κάνετε για να θυμόσαστε εμένα τι κάνω αυτή τη βραδιά που σας παραδίδω το μυστήριο, το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Λέγω δε ημίν ότι ουμή πείω απάρτη εκ τούτου του γεννήματος της Αμπέλου, για να τα ξαναπιώ άλλη φορά, προφητεύει εδώ, από το γέννημα του Αμπελιού έως της ημέρας εκείνης όταν αυτό πίνω με θυμών,
όταν θα πίνω μαζί σας καινούριο εν τη βασιλεία του Πατρός μου, στη βασιλεία του Πατέρα μου. Αυτά είναι τα λόγια, τα συστατικά, δηλαδή που συσταίνουν το μυστήριο, τα συστατικά του μυστηρίου της Θείας Λειτουργίας, Θείας Ευχαριστίας. Αυτό ήταν όλο η Θεία Λειτουργία της πρώτης μυσταγωγικής συνάξεως των μαθητών του Κυρίου. Βεβαίως προηγουμένως προηγήθηκε και η διδασκαλία από τον Κύριο και ακολούθησε το μυστήριο, η παράδοση του μυστήριου. Η περιγραφή αυτή της Θείας Λειτουργίας είναι ταυτόχρονα και περιγραφή των πρώτων αποστολικών συνάξεων μετά την έξοδο του Κύριου από τον κόσμο. Δηλαδή ακριβώς το ίδιο γινότανε όταν έφυγε ο Κύριος και μετά την ανάληψή του και ανάστασή του και έμεινε οι Απόστολοι κάτω, τελούσαν ακριβώς το ίδιο που είδαν τη νύχτα εκείνη του μυστικού δείπνου. Βεβαίως τότε που ο Κύριος το παρέδιδε ήταν εκείνος ο αρχηγός και ο ιερουργός, ο λειτουργός της συνάξεως, της συγκεντρώσεως. Μετά την εξοδό του, τη θέση του την πήραν οι Απόστολοι. Αυτοί ήσαν οι προκαθήμενοι, οι ιερπουτελούσαν το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, οι Άγιοι Απόστολοι. Τούτο ποιείτε να το κάνετε αυτό στην εμήν ανάμνηση. Και το έκανε αυτό οι Άγιοι Απόστολοι. Έτσι βίωναν οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων με αυτόν τον τρόπο τη Θεία Λειτουργία, αφού προηγείτο πάντοτε κήρυγμα. Προηγείτο το κήρυγμα, άκουγαν το κήρυγμα οι συγκεντρωμένοι και ακολουθούσε κατόπιν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν διαδόθηκε στην Αποστολική περίοδο ο ξενισμός και σε άλλα μέρη και γνωρίζουμε ότι οι Απόστολοι έστελναν επιστολές στις κατατόπου εκκλησίες για να στηρίζουν και να νουθετούν τους πιστούς, τους χριστιανούς που είχαν σίγουρα από τους Αποστόλους γνωρίσει και παραλάβει το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Τις επιστολές που τους έστεναν, τις έπαιρναν και τις κάνανε ανάγνωση προ της Θείας Λειτουργίας τα πρώτα αποστολικά χρόνια. Έχουμε λοιπόν μαζί με τη Θεία Λειτουργία, πριν τη Θεία Λειτουργία, ανάγνωση των Ευαγγελίων που είχαν γραφτεί και των επιστολών όσων είχαν γραφτεί. Προηγείται η ανάγνωση και ακολουθούσε η Θεία Λειτουργία όπως την παρέδωσε ο Κύριος, όχι όπως την ξέρουμε σήμερα εμείς. Αργότερα έγινε αυτό, από την εποχή του Χριστού μου και ύστερα. Η Θεία Λειτουργία, η Αποστολική, τελείωνε, είπαμε κήρυγμα, Θεία Λειτουργία, όπως την πέρασε ο Κύριος, και στο τέλος τελείωνε με μία παράκληση προς το Άγιο Πνεύμα να κατέβει και να φωτίσει εκείνους που ήσαν παρελθόμενοι.
επαναλαμβάνω, κατά το τύπο της παραδόσεως του μυστηρίου από το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κύριε Καθηγητά, να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Να ρωτήσεις. Η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου μας δίνει μία ακριβή εικόνα πώς έγινε τότε η Θεία Λειτουργία. Που την έχω διαβάσει δηλαδή. Του Κυρίου, όμως. Του Κυρίου δεν είναι ίδια από του Ιακώβου. Είναι στα χρόνια είναι του. Είναι εντελώς διαφορετική. Και εντελώς διαφορετική από Χριστό μου. Ναι. Είναι σε μέγεθος μεγάλη. Πολύ και κουραστική. Κουραστική. Και κουραστική. Επειδή ήταν Απόστολος. Την έφτιαξε εκείνος. Δεν. Την έφτιαξε, την παράδοσε, την τελούσαν. Ναι. Την τελούσαν τα Αποστολικά χρόνια. Mm. Αλλά επειδή ήταν κουραστική, από το Χριστόστομο και μετά. Διαμορφώθηκε και αλλιώς. Παρέμει τη ρίσο στόμα. Και ο Βασίλειος πάλι για λειτουργία. Ιακώβου, Βασιλείου, Χριστόστομο. Λοιπόν. Από την περίοδο αυτή, δηλαδή των Αποστόλων και ύστερα, έχουμε ορισμένες, μπήκανε και ορισμένες ευχές που δεν υπήρχαν όταν ζούσαν οι Απόστολοι. Μπήκανε και άλλες ευχές μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ευχές αυτές βρίσκονται, αυτές που μπήκανε μετά, βρίσκεται, είναι σε ένα βιβλίο μέσα που έχει το όνομα «Διδαχή των Αγίων Αποστολών». Να ξέρετε ότι έχουν αφήσει οι Απόστολοι και διαταγές. Ένα βιβλίο χοντρό που μέσα περιέχονται όλα όσα ζούμε και εφαρμόζουμε σήμερα εμείς. Το διάβαζα προημερών, δεν ξαναπέσει το μάτι μου σε αυτό που διάβασα, που λέγει «Ο Κύριος μας έδωσε εντολή», γράφει ο Απόστολος Πέτρος, «να νηστεύουμε την ημέρα που παραδόθηκε και την ημέρα που σταυρώθηκε και όλη την εβδομάδα αυτή να την κρατάμε από το λάδι». Όλη την εβδομάδα αυτή. Εγώ ήξερα ότι ήταν των πατέρων της Εκκλησίας και βλέπω οι πατέρες ακολούθησαν την γραμμή των Αγίων Αποστόλων. Και λέει όλα τα Σάββατα όχι λάδι, το Σάββατο εκείνο, με λάδι, Σάββατο εκείνο όχι λάδι. Μου έκανε εντύπωση που το διάβαζα γιατί είχα άγγιο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μετά τους Αποστόλους δεν υπήρχε ένα τυπικό που θα λέει θα διαβάζετε αυτές τις ευχές. Εμείς έχουμε ένα τυπικό που το διαβάζει σε κάθε Θεία Λειτουργία σήμερα. Δεν υπήρχε αυτό το τυπικό. Είσαι η αφορμή. Κατάλαβες γιατί. Μου είχε πει από πέρσι, δεν ξέρω, να κάνουμε λέει θέματα για τη Θεία Λειτουργία, να μπούμε σε ένα χώρο άλλο όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία να καταλαβαίνουμε καλύτερα αυτά που ακούμε. Και εγώ επειδή έχω εδώ το βιβλίο ενός σύγχρονου, το ξέρεις εσύ, είναι του πατρός Γρηγορίου που γράψει η Θεία Λειτουργία, έτσι, του Αγιορείτη. Yeah. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι μετά από τους Αποστόλους μπήκανε και άλλες ευχές. Και άλλες ευχές. Διατύπωναν όπως ο Θεός τις φώτισε. Όπως εδώ σφώτισες. Έχουμε λοιπόν και η είσοδο μέσα στο τυπικό που είχε δώσει ο Κύριος ευχών που τις φτιάξανε με φωτισμένοι άνθρωποι αλλά που ακολουθούσαν τη γραμμή την Αποστολική. Ακολουθούσαν τη γραμμή την Αποστολική. Και το λέμε εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Εμείς αυτή τη στιγμή
σε αυτό το δρόμο είμαστε της μίας της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Την εποχή αυτή πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι καθ' όλη την περίοδο των Αποστόλων υπήρχαν προφήτες που είχαν το χάρισμα το προφητικό και με το φωτισμό αυτών των προφητών πορευόταν εκκλησία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Βρισκόταν ο Απόστολος Παύλος στην Αντιόχεια, είχε γίνει σύναξη των χριστιανών της Αντιόχειας και κάνανε εκεί προσευχή και διδασκαλία. Και λέγει μέσα, θα το πω όπως το λέγει, το λέγουν οι πράξεις των Αποστόλων, λειτουργούντων ημών και νηστευόντων, ενώ λειτουργούσαμε και νηστεύαμε, τελούσαν τη Θεία Λειτουργία και είχαν κάνει την νηστεία, είπε το Πνεύμα το Άγιον. Με ποιο τρόπο είπε το Πνεύμα το Άγιον? Αναφέρει παραπάνω ότι πήγαν προφήτες που τους φώτιζε και έλεγαν. Τι είπε το Πνεύμα το Άγιον? Αφορήσατε Δήμη Βαρνάβα και Παύλο από τη σύναξη εδώ μέσα που είστε, ξεχωρίστε τον Βαρνάβα και τον Παύλο. Και τι τους κάνετε? Για να κάνουν το έργο όπως και με αυτούς. Για να κάνουν το έργο στο οποίο τους έχω προσκαλέσει. Είπε το Πνεύμα του Άγιου. Υπήρχαν δηλαδή τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέσα στη σύναξη οι λειτουργοί, οι διδάσκαλοι που μπορεί να ήταν και τα ίδια πρόσωπα, αλλά προφήτες μπορεί να μην ήταν ίδια πρόσωπα, να ήταν άλλα πρόσωπα. Γιατί είχαν προφητικό χάρισμα. Όχι μόνο άντρες και γυναίκες ακόμη. Έτσι κάποιος πράξης αναφέρεται και λέει ότι εγώ λέει στους κάποιους καιρούς θα στείλω λέει και νεανίσκους και νεανίσκες και θα βλέπουν λέει και θα προφητεύουν. Λέει οράσεις όψονται και ούτω καθεξής. Θα βλέπουν οράματα και θα προφητεύουν. Λοιπόν, υπήρχαν, επαναλαμβάνω, και προφήτες που έδιναν την προσταγή και τελούσαν αυτοί που την ακούσαν. Ο Απόστολος Παύλος δηλαδή, όταν ξεκίνησε την πρώτη περιοδία του, την πρώτη περιοδία, άκουσε ένα προφήτη ή δύο όπως ήταν εκεί μέσα, που είπανε, ο Θεός παραγγέλει, εσύ και ο Βαρνάβας να κάνετε αυτό και αυτό, να πάτε εκεί. Τους καθόρισε τη γραμμή της πρώτης περιοδίας. Ήταν καθορισμένοι από ψηλά. Πού? Στην Αντιόχεια καθορίστηκε. Και από ποιους? Από τους προφήτες. Δηλαδή από το Πνεύμα του Άγιο. Επαναλαμβάνω, ήταν ενσωματωμένοι οι προφήτες μαζί με τους δασκάλους και τους λειτουργούς στη Θεία Λειτουργία. Δεν είπανε. Γι' αυτό η Εκκλησία μας σήμερα δεν αποσπάει το κήρυγμα από τη Θεία Λειτουργία να πει δεν θα γίνει εφόσον υπάρχει πρόσωπο για να μιλήσει. Και τα παράπονα που ακούγονται γίνονται από ανθρώπους που αγνοούν. Πρέπει να γίνεται. Είναι λόγος Θεού. Αν εσύ το ξέρεις αυτό που ακούς και το αποπέμπεις, δεν θα το ακούσεις, σημαίνει ότι δεν ξέρεις αυτό που έχεις διαβάσει. Δεν καταλαβαίνεις, δεν έχεις ζήσει και ούτε δεν θα ζήσεις. Γι' αυτό το λόγο και λες, με κουράζει το κήρυγμα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν ότι μέσα στην πρώτη λατρεία, στην πρώτη Θεία Λειτουργία, είχαμε ευχές, κήρυγμα, η ανάγνωση επιστολών των Αγίων Αποστόλων και το κυρίως μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπως το παράδεισε ο Κύριος και όπως το ακούμε κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία. Λάβετε, φάγετε κλπ. Δεν διάβασαν και από την Παλαιά Διαθήκη. Ναι, και Παλαιά Διαθήκη διαβάσαμε.
και παλαιά δίκη, τις γραφές και παλαιά δίκη. Μέχρι ότου βγουν οι επιστολές και να γραφούν, ήταν η παλαιά διαθήκη που διαβάζανε. Σε καθημερινή χρήση. Έτσι, ναι. Πολύ σωστά το είπες. Γιατί δεν υπήρχαν επιστολές γραφτοί ακόμη. Αλλά στη ίδια ο Κύριος είμαστε ακόμα στην αρχή. Άρα έχουν παλαιά διαθήκη. Προφητείες. Προφητείες. Λοιπόν. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, επίσης, τελούνταν δείπνα την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Δηλαδή, παράθεση γεύματος. Για θυμηθείτε, λέει, θα διαλέξουμε 7 διακόνους, λέει στις πράξεις των Αποστόλων, που αυτοί θα πάρουν τη θέση δική μας των Αποστόλων, να περιποιώνται εκείνους που είναι σαν δείπνα τους φτωχούς. Περιποιώντσαν φτωχούς. Και εμείς οι Απόστολοι θα τελούμε το έργο του κηρύγματος. Αυτά τα δείπνα ακολούθησαν, τα λεγόμενα δείπνα της αγάπης. Βέβαια, από το 3ο αιώνα και μετά, σταμάτησαν. Γιατί γινόντουσαν μερικά παραπατήματα στα δείπνα αυτά μέσα. Και η Εκκλησία μας τα αποχώρησε. Σε αυτά τα δείπνα βρίσκεται η αρχή των τραπεζιών που παρατίθεται μετά από τη δεκρόσιμη ακολουθία και το θάψιμο ενός γέρου που γίνονται, βάζουν τραπέζι για να φάει συνήμη του γέροντα. Αλλά μόνο τότε που γινόταν για τους φτωχούς και τώρα γίνεται για τους χορτάτους. Τώρα γίνεται για τους χορτάτους. Αυτή είναι η σημασία. Λοιπόν, επομένως είχαμε και δείπνα, λεγόμενα δείπνα αγάπης για τους φτωχούς μέσα και στη Θεία, πρώτη Θεία Λειτουργίας. Πού τα κάνανε τα δείπνα τα πρώτα, δηλαδή την πρώτη Θεία Λειτουργία πού την κάνανε? Πηγαίνανε στους τάφους των μαρτύρων. Όταν πια ο ξενιγμός ήταν υποδιωγμό και οι πρώτοι μάρτυρες δεχόντουσαν το μαχαίρι και πηγαίνανε στη Βασιλεία του Θεού, εκεί που τους στάβανε, στους τάφους των μαρτύρων, τελούσαν και τα δείπνα και τη Θεία Λατρεία τους. Τη Θεία Λατρεία τους. Γιατί ήταν παρόν μετά της στρατευωμένης και της τριαμβεύουσας εκκλησίας ο Κύριος. Στα δείπνα επάνω. Για τον τύπο της Θείας Λειτουργίας γύρω στο 150 μετά Χριστόν μας δίνει δύο διαγράμματα, δύο τύπους δηλαδή, Θείας Λειτουργίας, ο Ιερός Αυγουστίνος, ο Άγιος Αυγουστίνος. Το 150, έζησε το 150 μετά Χριστόν. Η σύναξη της Θείας Ευχαριστίας αρχίζει, γράφει ο Άγιος Αυγουστίνος, αρχίζει με αγιογραφικά αναγνώσματα. Και συνεχεία ο λειτουργός, αυτός που κάνει τη λειτουργία, νουθετεί τους πιστούς. Αγιογραφικά αναγνώσματα και συνέχεια νουθεσία των πιστών. Ακολουθούν ομαδικές προσευχές, ομαδικές προσευχές. Ασπασμός, φιλή. Φιλούσαν οι άνδρες τους άνδρες και οι γυναίκες τις γυναίκες. Εδώ φτάνει να σας πω το εξής, ότι άμα θα δείτε, άμα θα προσέξετε την ευχή του Αγίου Βασιλείου,
του Ιερού Χρυσοστόμου που διαβάζει το τέλος της Αναστάσεως, το αναφέρει αυτό για τον αγασμό της αγάπης. Είναι παρμένος από εκείνες τις περιπτώσεις της θεϊκής λατρείας των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Είχανε ασπασμό, ο λεγόμενος ασπασμός, φίλημα αγάπης. Σίγουρα βέβαια αυτό εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια και απλώς αναφέρεται στην ευχή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μετά από την ουδοσία του λειτουργού ετελείτο η Θεία Λειτουργία. Προσφερότανε ο άρτος, τον ευλογούσε ο λειτουργός και ο ίνος τον ευλογούσε ο λειτουργός και τον προσέφερε από το Άγιο Ποτήριο. Όχι με λαβίδα, θέλω αυτό να το προσέξετε λιγάκι. Όχι με λαβίδα, κατευθείαν από το Άγιο Ποτήριο. Η Εκκλησία δεν μπορούσε να διατηρήσει αυτή την πραγματικότητα στα μετέπειτα χρόνια. Γιατί τα πρώτα χριστιανικά χρόνια ήταν 10, 20, 30 που κοινωνάγανε σε κάθε τοπική εκκλησία. Οπότε ο λειτουργός μπορούσε να κοινωνήσει με το Άγιο Ποτήριο. Όταν γίνανε πολύ περισσότεροι και οι πόλεις ήσαν μεγάλες, για λόγους πρακτικούς χρησιμοποίησε τη λαβίδα να κοινωνάει από το κουταλάκι ο ιερέας. Από το κουταλάκι ο ιερέας. Εδώ θέλω να σταθώ. Ο Κύριος, όταν κοινώνησε μαθητάς, από το Άγιο Ποτήριο τους κοινώνησε. Και βεβαίως ο ίδιος Κύριος άρτο έδωσε. Ήταν 12. Παρέδωσε ο Κύριος να κοινωνώ από το υποτήριο, η Εκκλησία δεν το διατήρησε. Αμάρτησε η Εκκλησία προς Θεού. Δεν το επιτρέπουν οι περιστάσεις όταν κοινωνάνε 200 και 100 άτομα και η Εκκλησία με απόφαση δική της Εκκλησίας άλλαξε τρόπο μεταδόσεως της Θείας Ευχαριστίας και το μεταδίδει με το Άγιο Κουταλάκι. Και τότε ήταν σώμα και αίμα Κυρίου και τώρα σώμα και αίμα Κυρίου είναι. Καμιά διαφορά δεν υπάρχει. Για λόγους πρακτικούς είναι καλύτερα τώρα έτσι. Έτσι μπράβο. Γιατί... Ναι, πολύ σωστά για λόγους πρακτικούς. Δεν είναι επομένως, γιατί κάποιοι λένε ορισμένα τρελά πράγματα αιρετικά. Και εδώ έχουμε αλλαγή από τον τρόπο του Κυρίου σε άλλη θέση. Η αίρεση είναι, δεν είναι αίρεση, παραλαμβάνω. Λοιπόν, στην λειτουργία των πρώτων αιώνων, αργά μπήκαν και άλλες ευχές. Πρέπει να σημειώσουμε, τροπάρια δεν υπήρχαν. Δεν είχε ακόμη παρουσιαστεί ενεργά το έργο των υμνογράφων. Δηλαδή οι υμνογράφοι που θα έφυγαν στους ύμνους δεν είχαν παρουσιαστεί ακόμη. Αργότερα παρουσιαστήκανε και μπήκαν. Μουσική δεν υπήρχε. Ναι, και ξέρω από αυτό και οι υμνογράφοι. Και οι υμνογράφοι. Στην Αποστολική Παράδοση του Αγίου Ιπολίτου στο 217 μετά Χριστόν, 217, έχουμε τον εξής διάλογο, ένα διάλογο ανάμεσα στους πιστούς που παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία και του ιερέως που τελεί το μυστήριο, ένα διάλογο. Λέγει ο λειτουργός, δηλαδή είναι ο πρώτος διάλογος. Έχουμε και εμείς διάλογο. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και απαντάει. Αμήν. Ναι. Πνεύματος. Ναι. Και ο πρώτος διάλογος λοιπόν που μπήκε μέσα είναι ο εξής. Ο λειτουργός,
ο Κύριος με τα πάντων ημών. Και απαντούσε όλος ο λαός, όχι ψάλτης, όλος, όσοι ήταν μέσα, μετά του πνεύματος. Πάλι ο λειτουργός έλεγε, άνω ημών τας καρδίας. Και ο λαός απαντούσε, έχομε προς τον Κύριο. Επαναλαμβάνω, τα αναφέρει ο Άγιος Υπόλυτος, το 217 μετά Χριστόν έζησε. Και απαντούσε λοιπόν πάλι, ευχαριστήσουμε τον Κύριο, άξιον και δίκαιον. Απαντάει ο λαός. Αυτά λοιπόν τα έχουμε και εμείς σήμερα, δεν είναι δικά μας, τα έχει πάρει ο Εξουσιώστατος, φαίνεται, από τον Άγιο Υπόλυτο. Γιατί τα χρησιμοποιούμε και εμείς, λίγο παραλλαγμένα ή και καθόλου μερικά από αυτά. Να διαβάσω μία ευχή του Αγίου Υπολίτου που διαβαζότανε στην αναφορά. Θα σας πω τι είναι η αναφορά, θα το πούμε και θα το δούμε και αργότερα. Στην αναφορά. Μπαίνει ο ιερέας με το Άγιο, με τα Άγιο Δισκοπότηρο, τα τοποθετεί στην Αγία Τράπεζα και αμέσως μετά αρχίζει εν ιερή του Κυρίου Δεϊθόμενου. Έτσι, όσα λέει από τη στιγμή που τοποθετεί τα Άγια, τα Άγια Δισκοπότηρα στο Αγία Τράπεζα και μετά λέγονται δέσεις αναφοράς. Αναφέρονται σε αυτά που, τα δώρα που έχει μπροστά του. Δέσεις και ο ιερέας λοιπόν κάνει αναφορά, αναφέρεται, μιλάει για αυτά. Υπέρ των πρωτεθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων, να ελάτε να προσευχηθούμε όλοι μας για αυτά τα δώρα που είναι πρωτεθυμένα, βαλμένα μπροστά μας. Κάνει αναφορά, είναι λέει, αυτά λέγονται ευχές και ευχές που λέγονται ευχές αναφοράς. Καταλάβατε νομίζω, ε. Εντάξει, αναφορά είναι αυτό που λέμε και το οποίο ζητάμε την ώρα εκείνη που προσευχόμαστε. Λοιπόν, τότε που ζούσε ο Άγιος Υπόλυτος, τι προσευχή γινόταν για την αναφορά? Ευχαριστούμε εσύ ο Θεός δια του αγαπητού παιδός σου Ιησού Χριστού όν εν υστέρης καιρής, τον οποίο κατά τους τελευταίους καιρούς απέστειλας ημίν σωτήρα και λυτρωτήν και άγγελον και αγγελιοφόρο τον έστειλες πατέρα εσύ το παιδί σου Ιησού αγγελιοφόρο της βουλής σου να μας φανερώσει ποιο είναι το θέλημά σου, βουλή σου, το θέλημά σου. Ως ο οποίος γιος σου επί παρεδίδετο, όταν παράδιδε τον εαυτό του θεληματικά, αυτός λοιπόν που έστειλες, λαβών άρθον ευχαριστή σας είπα, είπε, λάβετε, φάγετε κτλ. Και το ποτήριον τούτο εστί το αίμα μου. Είναι ένα κομμάτι από ευχή του Αγίου Υπολίτου. Του Αγίου Υπολίτου. Θα ήθελα, έλα, θα πεις κάτι. Η οποία έχει διατηρηθεί με παραλλαγές. Ναι. Σίγουρα το σκελετός μένει και πάνω στο σκελετό στην αγωπαγκαλιά μπαίνουν αυτά που είναι ωφέλιμα και χρήσιμα για όλους μας, για τη σωτηρία μας. Θα ήθελα να μην σας κουράσω άλλο, έως εδώ. Τα θέματα είναι ανάλυση της Θείας Λειτουργίας. Έτσι, θα βρεθούμε και την άλλη σύναξη εδώ, Δευτέρα, να τα ξαναπούμε πάλι στη συνέχεια. Την προσευχή μας και να πάμε στο πρώτο. Παρακολουθώντας τον Παπαγρηγόρη, ήταν πνευματικός του Γέροντος Παΐσιου, το ξέρεις. Ήτανε. Γιατί είχε τον πατέρα τίποτα. Παλιά, ναι. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, ας πούμε. Συμβουλεύεται. Ναι, ήταν, αφού ήταν κοντά, οι δυο. Ναι, πάση. Λοιπόν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο Ελλής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου.
γενική το θέλημά σου, ως η ουρανότητα της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε ημίν σήμερα και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίερμες τους φιλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς πειρασμών, χαλαρίσει ημάς από του πονηρού. Διευχών, Αγίων, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε εμάς. Αμήν. Καλή χρονιά και από την ημέρα. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ και εσείς. Το άλλο σαν αλλάζει το ίδιο. Αλλάζει. Πού είστε παιδιά. Παιδιά, διάκουσα λίγο. Πότε αλλάζει το άλλο. Σάββατο. Αυτό έρχεται. Αυτό εδώ είναι το άλλο. Δεν είναι 29 το Σάββατο. Α, δεν είναι. Είναι το επόμενο. Α, εντάξει. Πότε σήμερα τι διδάσκεσαι. Εξήτηση. Θα μ' αλλάξει, θα πάμε άλλη ώρα. Καλή καλή, καλή. Παρέξτε. Αν θα πάμε πιο πίσω. Ναι, παρέξτε. Θέλω να σας πω, βρήκα μία προσευχή του Αγίου.